Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πώς βλέπετε την όλη διαδικασία με τα self-test, τους γονείς, τους μαθητές να τα κάνουν, το άνοιγμα των λυκείων, οι πανελλαδικές, το γυμνάσιο, το δημοτικό, τι πρέπει να γίνει? Για πείτε μας την άποψή σας. Ναι, καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι τα σχολεία, και όχι στο σύνολό τους, μόνο το λύκειο, άνοιξε έτσι όπως ακριβώς είχαν ξανακλείσει το Σεπτέμβρη, χωρίς να πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι το τεστ αυτοδιάγνωσης, που ουσιαστικά για άλλη μια φορά στην ανυπαρξία μέτρων με ευθύνη της κυβέρνησης, η ευθύνη έρχεται να βαρύνει τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Κατά πόσο δηλαδή έχουμε την ικανότητα εμείς οι ίδιοι να διενεργούμε μια ιατρική πράξη, έτσι, την ευθύνη που πρέπει να πάρουμε. Ναι, γιατί είναι ιατρική πράξη, όπως το λέτε. Ναι, δεν είναι κάτι που σώνει και καλά μπορεί να το κάνει ο πολίτης. Για το αν το παιδί μας θα πάει σχολείο, για το αν δεν θα πάει σχολείο και όλα αυτά τα θέματα που έχουν προκύψει. Το λέμε αυτό με την έννοια ότι εμείς θεωρούμε ότι, όσο και αν φαίνεται, να το πω έτσι, σε αυτές τις συνθήκες παράδοξο, τα σχολεία θα έπρεπε να είναι όλα ανοιχτά. Εάν είχαν πάρθει εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το Μάρτι, τα μέτρα που σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα ζητάει, δηλαδή και οι γονείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Έτσι, γιατί ας μην γελιόμαστε, η πανδημία και η όξυνση των κρουσμάτων, η αύξηση και μέσα στα σχολεία δεν αντιμετωπίζεται με μία μάσκα, ένα παγουρίνο και με μία παράκληση τα παράθυρα απλά να είναι ανοιχτά. Εάν δεν έχουμε λιγότερους μαθητές ανά τμήμα, που επιβάλλεται και για λόγους υγείας αλλά και για παιδαγωγικούς λόγους, εάν δεν έχουμε προσλήψεις εκπαιδευτικών, εάν δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό στα σχολιά μας, αν δεν έχουμε μέσα ατομικής προστασίας, γιατί κακά τα ψέματα, ο τρόπος με τον οποίο και η φετινή χρονιά έχει λειτουργήσει, έχει δημιουργήσει συσσωρευμένα τεράστια και εκπαιδευτικά και ψυχοκοινωνικά κενά στους μαθητές. Καλά, και μας είχαν πει κάποτε ότι είναι καλύτερα στις αίθουσες των 25 παιδιών από ότι στην πλατεία στον καθαρό αέρα. Τώρα έρχονται και με τα self-test. Ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα, από ό,τι διαβάζω στη σύσκεψη που έγινε το πρωί-πρωί με την Επιτροπή, πριν, ενώ είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου και το άνοιγμα, ήδη έσπευσε να πει ότι είναι και πετυχημένη αυτή η ιστορία όλη με τα self-test. Κρίθηκε κιόλας δηλαδή από ότι πριν να χτυπήσει το κουδούνι. Ναι, θα σας πω ότι η ίδια η ζωή και, αν το θέλετε, η ίδια η πείρα από τη μεριά των γονιών έχει κρίνει ότι δεν μπορεί άλλο η μόρφωση των παιδιών μας να είναι ατομική ευθύνη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι χιλιάδες μαθητές, εκατομμύρια μαθητές που όλο αυτό το διάστημα ήταν ή η συντριπτική πλειοψηφία παραμένει στην τηλεκπαίδευση, έχει πεταχτεί πάλι το μπαλάκι της ευθύνης, την οικονομική δυνατότητα που έχει ο γονιός για να εξασφαλίσει ηλεκτρονικά μέσα για να μπορεί να συμμετέχει το παιδί στην τηλεκπαίδευση. Ναι. Με αρκετούς μαθητές, χιλιάδες μαθητές, να είναι εκτός αυτής της διαδικασίας. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με τη διενέργεια τεστ. Είμαστε αντίθετοι με την ευθύνη που πρέπει να έχει ο μαθητής, ο γονιός, ο εκπαιδευτικός για το τεστ. Καταρχάς, δηλαδή, επειδή είπαμε πριν ότι είναι ιατρική πράξη και είναι ιατρική πράξη, πώς εγγυάται κάποιος ότι το παιδί θα το κάνει σωστά ή ο γονιός και δεν θα του βγει άκυρο? Γιατί δεν υπάρχει και δήλωση άκυρο για να κάνει δεύτερο. Ποιος εγγυάται ότι θα το κάνει σωστά? Δηλαδή το βάζει στη μύτη και είναι απαραίτητα σωστά τοποθετημένο ή παρμένο? Αλλιώς γιατί μας κάνουν rapid test και δεν τα κάνουμε μόνοι μας σπίτι μας, να μας τα δίνουν δωρεάν από το φαρμακείο? Γιατί τα πληρώνουμε στα κέντρα? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και είναι αρκετά τα αναπάντητα ερωτήματα που θα παραμείνουν προφανώς αναπάντητα. Και νομίζω η πλατφόρμα δεν έχει άκυρο. Έχει ή θετικό ή αρνητικό. Δεν έχει το άκυρο ότι κάτι δεν πήγε καλά, δεν το έκανα σωστά. Αυτό ακριβώς, και μάλιστα. Αλλιώς να μην πληρώνουμε, να μας τα δίνουν δωρεάν από τα φαρμάκια, τα κάνουμε μόνοι μας σπίτι μας αφού είμαστε νοσηλευτές. Δεν θα έρθω να διαφωνήσω, ίσα-ίσα συμφωνώ με τη λογική. Όχι, θέλω να πω ότι βγήκαν κάποιοι μαθητές θετικοί, 236. Πώς όμως είναι σίγουρο ότι κάποιος που είναι θετικός θα το δηλώσει, καταρχάς, εκπαιδευτικός ή μαθητής, γιατί θέλει να πάει σχολείο? Πώς το διασφαλίζει αυτό δηλαδή το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, και πώς είναι βέβαιο ότι κάποιος θα το κάνει σωστά και θα βγει όπως θα πρέπει να βγει και δεν θα είναι άκυρο?
Αυτό ακριβώς έρχεται να επιβεβαιώσει, αν το θέλετε, και αυτό που από πέρσι εμείς ζητάμε, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του κράτους, με ευθύνη του ΕΟΔΗ, με ευθύνη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα πρέπει να είναι διασυνδεμένη με τις σχολικές μονάδες, ώστε πραγματικά να έχουμε μείωση της διασποράς του ιού μέσα στα σχολιά. Θα σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι όταν λειτουργούσαν τα σχολεία, τα τμήματα έκλειναν το ένα μετά το άλλο και χιλιάδες γονείς, όταν έκλεινε ένα τμήμα, έτρεχαν να κάνουν τα παιδιά τους τεστ σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Και ακριβοπλήρωναν και έχουν ακριβοπληρώσει τα τεστ. Το Μοριακό έκανε 80, στη συνέχεια 60, 20 κάνει το rapid test. Αυτό ακριβώς. Να πούμε και τις τιμές, αυτά που επιβαρύνεται η κάθε οικογένεια, ο κάθε πολίτης. Γιατί δεν είναι δωρεάν, γιατί θα έπρεπε να είναι δωρεάν και συνταγογραφούμενα. Αυτό ακριβώς. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι θα μπορούσαν μέσα από αυτές τις διαδικασίες, όπως πολύ απλά είπατε και πολύ σωστά, εμείς από πέρσι διεκδικούμε να είναι συνταγογραφούμενα και να μπορεί να το κάνει ο παιδίατρος. Να το κάνει κάποιος ο οποίος έχει την επιστημονική εξειδικευμένη γνώση να κρίνει, ώστε πραγματικά να μην γίνει, ας με επιτραπεί έκφραση, αλαλού και μέσα στα σχολεία για άλλη μία φορά. Αλλά κοιτάτε να δείτε. Μην απομονώνουμε μόνο την έλλειψη μέτρων ή την ύπαρξη μέτρων στο self-test. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα συνολικότερα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα και της υγιεινής και της ασφάλειας των παιδιών μέσα σχολιά, αλλά κυρίως της ισότιμης μορφωτικής διαδικασίας. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι σωστά ανοίγουν τα σχολεία. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι ανοιχτές όλες οι βαθμίδες, αν είχαν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δεν μπορούν άλλο τα παιδιά να είναι έξω από το φυσικό τους χώρο, που είναι τα σχολιά. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και αυτή την ίστατη στιγμή η κυβέρνηση μπορεί και επιβάλλεται και πρέπει να πάρει μέτρα. Πρέπει να πάρει μέτρα, που σημαίνει πρώτα και κύρια χρηματοδότηση προς τα σχολιά για να μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Γενναία χρηματοδότηση διεκδικούμε μάλιστα εμείς. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι, για παράδειγμα, τα τεράστια εκπαιδευτικά κενά που έχουν συσσωρευτεί. Εμείς λέμε ότι για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν πρέπει να δοθούν φέτος οι απολυτήριες εξετάσεις. Ναι. Και δεν πρέπει να δοθούν γιατί, για να κερδιθεί αυτός ο χρόνος, ώστε να γίνεται διαζώσεις μάθημα για να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά που έχουν διαμορφωθεί. Να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία και αγωνία στους γονείς, ακόμα και μετά τα self-test, γιατί πραγματικά το πόσο έχει γίνει σωστά ή όχι το τεστ, και θα το δείξει η ίδια η ζωή αυτό το ζήτημα, και ας ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε άλλο ένα πισωγύρισμα. Γιατί πραγματικά, ξέρετε, όταν δεν έχουν πάρθει μέτρα για να λειτουργούν με ασφάλεια τα σχολεία, είναι λογικό ο κάθε γονιός να αναρωτιέται πώς γίνεται το Σεπτέμβρη με πολύ λιγότερα κρούσματα να κλείνουν τα σχολεία και να θεωρούνται εστία μετάδοσης, και αυτή τη στιγμή, έτσι, έχοντας μπει λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα, με πολλαπλάσια κρούσματα τα σχολεία να ανοίγουν, που θα έπρεπε να παραμείνουν ανοιχτά με μέτρα όμως. Άρα για μας το κυρίαρχο είναι με τι όρους λειτουργούν τα σχολιά μας σήμερα, ώστε να παρέχουν υγεία και μόρφωση στα παιδιά μας. Και πέρα και έξω από όλα αυτά είναι και αυτό που είπατε, έτσι, ότι τι θα γίνει με την ύλη, με την εξεταστέα ύλη, πώς θα δώσουν πανελλαδικές αυτά τα παιδιά. Τι να διδαχτούν και πού να εξεταστούν. Τι θα γίνει, είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Ναι, εμείς λέμε ότι πολύ έγκαιρα, άμεσα, το Υπουργείο πρέπει να ανακοινώσει την ημερομηνία της διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων και επίσης να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της ύλης, γιατί κοιτάτε να δείτε, η μείωση της ύλης που είχε ανακοινωθεί φέτος είναι λιγότερη από πέρσι, που φέτος είναι πολύ, πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα κλειστά τα σχολεία. Και υπάρχει, ξέρετε, και μια ανομοιογένεια. Δεν έκλειναν σε όλη τη χώρα, σε όλους τους νομούς, τα σχολεία με τις ίδιες ημερομηνίες. Υπάρχει μια ανομοιογένεια. Άρα είναι πολύ σημαντικό, με βάση το που έμειναν περισσότερο κλειστά τα σχολεία και μέχρι που έχει προχωρήσει εκεί η ύλη, να διαμορφωθεί μείωση της ύλης, ώστε πραγματικά τη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων να μπουν με όσο το δυνατόν πιο ισόνομους όρους όλοι οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Και ειδικά σε αυτή τη χρονιά, που είναι πραγματικά μια ψυχοφθόρα χρονιά για τα παιδιά, που ήρθε και αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής εν μέσω πανδημίας και με κλειστά σχολεία, κάνοντας ακόμα, να το πω έτσι, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ψυχοσύνθεση των μαθητών της ΓΑΜΑ Λυκείου. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση, κύριε Κατηφέ. Να είστε καλά και να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές, καλή δύναμη σε όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, και ας με επιτραπεί να τους καλέσουμε
στις 14 του μήνα που σε όλη τη χώρα υπάρχει πανελλαδική μέρα δράσης για να διεκδικηθούν όροι για τη μόρφωση των παιδιών μας από την ανώτατη συνομοσπονδία, από ομοσπονδίες, από συλλόγους εκπαιδευτικών και μαθητές σε όλη τη χώρα. Να είστε καλά και πραγματικά καλή δύναμη κυρίως στους μαθητές μας.